Ζάνα, συγχαρητήρια για την ομιλία σου, ήταν εξαιρετική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλαβε πάρα πολλά tweets, υπήρχε μεγάλο reaction, όπως λέμε στα αγγλικά. Ήταν και πρωί-πρωί, για να είναι έτσι πολλά θέμα που φαντάζομαι συγκλονίζει, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Είναι μεγάλο το πρόβλημα στην Κύπρο σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η αλήθεια είναι ότι μια στις τρεις γυναίκες σε όλη την Ευρώπη πέφτουν θύμα κάποιας μορφής βίας κατά τη διάρκεια της ζωής της. Εγώ καταπιάστηκα με το θέμα της σεξουαλικής βίας, επειδή ακριβώς είναι η μορφή βίας που ακόμα έχει πάρα πολύ σιωπή όσον αφορά το θέμα. Είναι ένα θέμα που ακόμα τα θύματα δεν μιλούν. Υπάρχει πάρα πολύ ντροπή γύρω από το θέμα. Και επίσης δεν αντιλαμβανόμαστε πώς η σεξουαλική βία διονύζεται μέσω της μέσα στην καθημερινότητα μας, δηλαδή ο τρόπος που μιλούμε, τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε, από τις φωτογραφίες που βλέπουμε καθημερινά στα περιοδικά ή στα billboards. Και καμιά φορά, παρόλο που θεωρούμε ότι η σεξουαλική βία είναι ίσως η πιο φρικτή μορφή βίας κατά των γυναικών, είναι η μορφή είναι η μορφή που ακόμα δεν μπορούμε να δεχτούμε, ενώ ότι γίνεται με τόση συχνότητα. Συγκριτικά με το παρελθόν, παρατηρείς μια μείωση? Παρατηρούμε μια αύξηση, μια σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια όσον αφορά αναφορές σεξουαλικής βίας και βιασμού. Όμως ακόμα δυστυχώς δεν υπάρχουν οι δομές και οι κατάλληλες υπηρεσίες για να βοηθηθούν οι γυναίκες για να σπάσουν τη σιωπή τους. Δηλαδή χρειάζονται πάρα πολύ στήριξη και προστασία για να μπορούν να αρχίσουν να μιλούν ελεύθερα και ανοιχτά για τις εμπειρίες τους. Να δώσουμε θάρρος σε όλες τις γυναίκες εκεί έξω που θέλουν να μιλήσουν, να πούν το πρόβλημα που έχουν και να μιλήσουν. Και να στείλουμε και το μήνυμα και στο κράτος ότι πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες δομές για να στηρίξουμε αυτές τις γυναίκες. Επειδή το να ενθαρρύνουμε οι γυναίκες να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους και να αναφέρουν περιστατικά στην αστυνομία, για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχουν και υπηρεσίες κατάλληλες για να τις στηρίξουμε. Καλή επιτυχία στον αγώνα σου και συγχαρητήρια και πάλι για την υπέροχη ομιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.